Ως προς την Ανάσταση λοιπόν, έχουμε συγκεκριμένον τον τόπο της Αναστάσεως, όπου ο Κύριος ετάφη και ανέστη εκ νεκρών. Να δείξουμε λοιπόν την εικόνα αυτή που μας περιέχει τον τόπο της Σταυρώσεως, το φρικτό Γολγοθά εμπρότης. Ιδού λοιπόν ο φρικτός Γολγοθάς, εκεί που ο Κύριος εσταυρώθη, και υπάρχει ακόμη και σήμερα αυτοί οι οποίοι, η τρύπα που είχαν βάλει μέσα το σταυρό του Κυρίου μας, και δεξιά και αριστερά του σταυρούς των δύο ληστών. Είναι ο φρικτός λοιπόν Γολγοθάς που ανήκει στους Έλληνες αυτό το παρεκκλήσι, και εκεί τελείται τακτικά Θεία Λειτουργία. Τα κανδύλια αυτά τα οποία βλέπετε, αγαπητοί τηλεθεατές, ανάβουν σήμερα Μεγάλο Σαββάτο, και φυσικά υπάρχουν αναμένα και την Κυριακή. Σαββάτο λοιπόν και Κυριακή ανάβουν τα κανδύλια αυτά. Πώς ανάβουν? Από το Άγιον Φως, το οποίο κατέρχεται από τον θόλον του Ναού της Αναστάσεως, πάνω από το Άγιον Κουβούκλιον, που είναι άλλοτε σαν χιόνι, άλλοτε σαν εφέλη, άλλοτε σαν αστραπή, σαν περιστερά που περίπταται και σπέβδει να ανάψει, να δώσει την λαμπάδα, να ανάψει τη λαμπάδα του Πατριάρχου με τα 33 κέρια, τις δύο δέσμες, γιατί κρατάει δύο δέσμες ο Πατριάρχης με κεριά, 33 από το ένα χέρι και 33 από το άλλο χέρι, και δίνει στους Κόπτες και Ορθοδόξους το Άγιον Φως. Και τρέχει λοιπόν σαν αστραπή, σαν περιστέρα, και ανάβει τα καντήλια αυτά και του φρικτού Γολγοθά την ώρα που γίνεται η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός. Να δούμε τώρα το Άγιον Κουβούκλιον, εκεί ακριβώς που ετάφει ο Κύριος μας. Εδώ αυτό το μικρό ναόσχημο οικοδόμημα μας παριστάνει, περιβάλλει των Πανάγιων τάφων. Μέσα είναι το παρεκκλήσι των αγγέλων, ένας μικρός χώρος, και στο βάθος είναι ακριβώς η πλάκα του τάφου του Κυρίου μας, εκεί που όπου ο Ιωσήφ με τον Νικόδημο, εις μνημείων κενών λατωμημένων επί της πέτρας, ουδής είχε τοποθετηθεί, εκτός από τον Κύριο μας, ο οποίος τοποθετήθη εκεί και ανέστη εκ νεκρών από αυτή ακριβώς την τοποθεσία, από αυτό ακριβώς το Άγιο Κουβούκλιο, τον Πανάγιο Τάφο. Να δούμε τώρα, γενικά δεν θα μιλήσουμε για την Ανάσταση. Θα μιλήσουμε για κάτι που πρέπει να το κατέχουμε εμείς σαν Ορθόδοξοι, και αυτό είναι ακριβώς η Βυζαντινή παράσταση, η Βυζαντινή εικονογραφία της Αναστάσεως, ώστε να μοιηθούμε σε αυτή την μεγαλειώδη τέχνη της Αναστάσεως, για να μπορούμε και να εκτιμούμε τη Βυζαντινή εικόνα, και να μπορέσει τέλος πάντων η Ορθόδοξη Εκκλησία να ξεφύγει από αυτή την δυτική επίδραση, η οποία είναι τελείως έξω και από το δόγμα και από το ήθος της Ορθοδοξίας μας. Είδαμε, είναι αντιδογματική, και συνοψίζω, παριστάνει τον Χριστό να αναστρένεται μόνος του. Τι βλασφημία! Λες και τον κατάφεραν και τον σταύρωσαν και τον έθαψαν και τον έστειλαν στον Άδη για να ξενιάσουν. Αυτό ήταν το σχέδιο των Εβραίων. Αλλά ο Κύριος ακριβώς για τούτο ήρθε, για να σταυρωθεί, για να πάθει. Γιατί ο θρίαμβος του Κυρίου μας είναι η σταύρωση πρώτα. Δεν είναι η Ανάσταση. Η μόνη θριαμβική του Κυρίου μας νίκη. Αλλά ο πρώτος θρίαμβος είναι η σταύρωση. Σταυρούμενος ο Κύριος θριαμβεύει, γιατί νικάει τις εξουσίες του κόσμου τούτου, νικάει τις δυνάμεις του Σατανάς, γίνεται αυτός που συντρίβει την κεφαλήν του διαβόλου, που διαλύει το κράτος του. Και βλέπουμε με τον Κύριο σταυρούμενο συγχρόνως να ανοίγουν οι τάφοι και να εξέρχονται οι νεκροί, που είναι προμήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Να δούμε λοιπόν το μεγαλείο αυτό της Αναστάσεως του Κυρίου μας, όπως το εκφράζει η γλώσσα μας, η Ορθόδοξη, η γλώσσα μας, η εικονογραφία. Θα δούμε εμπρότης μία συμβολική παράσταση της Αναστάσεως, που αποτελεί, θα λέγαμε, την πιο αυθεντική μαρτυρία της Αναστάσεως. Ιδού λοιπόν από τη Μονή Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους, ουκέ στην Όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν, όπου έκειτο ο Κύριος, είναι εικόν
του 1546 μετά Χριστόν, Μονή Σταυρονική του Αγίου Όρους λοιπόν. Ουκέ στην Όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν, παρατηρήσατε. Υπάρχουν εδώ οι μυροφόρες που έρχονται, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο, να φέρουν τα μοίρα και να λείψουν τον Κύριο. Και έλεγαν τις αποκυλήσει μην των λίθων εκ της θύρας του μνημείου. Αριστερά εδώ βλέπουμε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να κάθεται επάνω στην πλάκα, στο λίθο που απεκύλησε και να δείχνει τον κενόν τάφων. Το κενόν μνημείο που λέμε, κενόν με έψιλον, δηλαδή άδειο μνημείο, κενό κούφιο. Και εκείνο που δεικνύει ο άγγελος είναι τούτο, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Είδετε τα εντάφια σπάργανα και τι είδαν και οι Απόστολοι που ήρθαν πρώτα φυσικά οι μυροφόρες, τα οθόνια κείμενα μόνα. Τι σημαίνει τα οθόνια κείμενα μόνα? Είδαν αυτά τα λωρίδια με τα οποία είχαν τυλίξει τον Χριστό και είχαν πάρει το σχήμα του σώματός του, όπως ξέρουμε και τον Λάζαρο, τον τύλιξαν ομοίως. Αυτά λοιπόν, αυτά τα οθόνια, αυτές οι φασκές, αυτές οι λωρίδες που είχαν τυλίξει τον Κύριο και είχαν κάνει ένα σώμα με το σώμα του Κυρίου μας και είχαν πάρει το σχήμα του σώματος, όπως βλέπουμε, έμειναν κούφια μόνα τους, γιατί μέσα από εδώ γλίστηξε το σώμα του Κυρίου μας, τα άφησε ακέραια για απόδειξη της Αναστάσεως και ανέστη εκ νεκρών. Και το σουδάριον, οι επί της κεφαλής, ου μετά των οθονίων κείμενων, ακούμε στα Αθηνά Ευαγγέλια. Είδω το σουδάριον, δηλαδή το κάλυμα που είχε καλύψει την κεφαλή. Αυτό ήταν ανεξάρτητο ένα σαν μαντήλι, σαν φακιόλι που κάλυψε το κεφάλι. Αυτό κινήθηκε λίγο και μέσα από εδώ λοιπόν, που μοιάζει σαν μετακροσκόλικας, ο Κύριος βγαίνει και γίνεται, θα λέγαμε, η πεταλούδα από θνητό σώμα, γίνεται αθάνατο αιώνιο δοξασμένο το σώμα του Κυρίου μας. Και εξέρχεται, προσέξτε, μέσα από τα οθόνια αυτά, χωρίς να τα σπάσει, χωρίς να τα σκίσει, να τα θίξει, τα άφησε ακέραια όπως ήταν το σώμα του, κούφια αυτά, φεύγει το σώμα του Κυρίου μας. Αναστάνε εκ νεκρών, το σώμα ενωμένο με την ψυχή που ήταν στον Άδη, έρχεται η ψυχή, μπαίνει στο σώμα με την δύναμη του Λόγου που ήταν και είναι πανταχού παρόν ο Θεός, ο Υιός του Θεού, ενώνεται η ψυχή που είναι στον Άδη με το σώμα που είναι στον τάφο και μένει αδιάφθορο. Δεν είναι επί του παρόντος να πούμε για το θέμα αυτό? Και έτσι εξέρχεται δοξασμένο, αυθαντοποιημένο, θεωμένο το σώμα του Κυρίου μας μέσα από τα οθόνια αυτά και εξέρχεται και από το μνήμα χωρίς να πειράξει τις φραγίδες του μνήματος, χωρίς να πετάξει τον ογκόλυνθο. Άφησε λοιπόν και τον ογκόλυνθο στο στόμιο και τις φραγίδες, τις φήνες και τις φραγίδες που είχαν βάλει οι Εβραίοι και κατέπληξε την φρουρά που ήταν περίπου 500 στρατιώτες που είχε δώσει την κουστοδία ο Πιλάτος, τους κατέπληξε όταν είδαν τα σήμαντα δρασώα, δηλαδή το κουβούκλιο, το σπήλαιον αυτό μέσα στο οποίο ήταν το σώμα του Κυρίου μας, ήταν τελείως άθικτο και ο Χριστός μέσα δεν υπήρχε. Και όταν λοιπόν ήρθε ο άγγελος, όταν πλησίαζαν οι μυροφόρες, έγινε σεισμός όπως λέει ο Ματθαίος, απεκτηνάχθη ο λίθος από τον άγγελο, όχι να εξέλθει ο Χριστός. Ο Χριστός είχε αναστηθεί, γιατί αναστήθη εσφραγισμένου του μνήματος. Εδώ μας δείχνει ο λίγο μετά την Ανάσταση. Ο λίγο μετά την Ανάσταση είναι μια κλασική παράσταση, ουχέ στην Όδε. Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Ο λίγο μετά την Ανάσταση είναι η παράσταση αυτή, όταν έρχονται οι μυροφόρες. Ο Χριστός λοιπόν ανέστη εσφραγισμένο του μνήματος, όταν ήταν κλειστό το μνήμα. Και εδώ είναι παράλληλο γεγονός ότι εισήλθε και των θυρών και κλεισμένο στο υπερό όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων. Και ένα άλλο λέγουν τα κείμενα τα ημινολογικά. Ομοίως και εξήλθε από την Παναγία Μήτρα της Αϊπαρθένου και φύλαξε αυτή την Παρθενία. Δεν έβλαψε την Παρθενία της Παναγίας μας. Λοιπόν, αυτή η εικόνα που βλέπουμε, ξαναλέγω, είναι μια κλασική βυζαντινή παράσταση που μας δείχνει ο λίγο μετά την Ανάσταση. Θα δούμε όμως κυρίως ο λίγον πριν την Ανάσταση, γιατί η Εκκλησία μας δεν μας παριστάνει αντιδογματικά την στιγμή της Αναστάσεως που κανείς δεν είδε, ούτε και οι άγγελοι, γιατί μας το λέγει ακριβώς πολύ χαρακτηριστικά, μας το λέγουν τα τροπάρια. Εσφραγισμένου του μνήματος προήλθες εκ του τάφου καθώς εκτέχθησε εκ της Θεοτόκου. Ουκί στον τοπό σε σαρκώθηση ασώματή σου άγγελοι. Δεν γνώρισαν πότε σαρκώθηκες και πώς γεννήθηκες και φύλαξες την Παρθενία της Παναγίας.
Και ουκέχνωσαν το πότε ανέστης οι φυλάσσον δε σε στρατιώτε. Αλλά οι στρατιώτε έπαθαν το σοκ και ρευνοβολήθησαν από την αστραπή της ακτινοβολίας της Αναστάσεως του Χριστού μας και κυρίως από τον σεισμό και την αστραπή του οφθέντος αγγέλου. Ο άγγελος που εμφανίστη άστραψε η μορφή του και κατεκεράφνωσε τους στρατιώτες και έπεσαν κάτω σαν νεκροί, οπότε αυτοί είναι σαν να μην υπάρχουν. Και λέγει ο άγγελος, μη φοβήστε εμείς, λέγει στις μυροφόρες, ας τους αυτούς να είναι σαν νεκροί που νόμιζαν πως θα φυλάξουν, θα κλείσουν μέσα στον τάφο την πέτρα της ζωής που είναι ο Χριστός. Να δούμε τώρα κάποιες αναστάσεις, όπως είπαμε, που μας παριστάνουν λίγο πριν την Ανάσταση. Και συγκεκριμένα η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι η αυτή με την Εισάδου κάθοδον. Και άλλοτε επιγράφεται η τοιχογραφία, η εικόνα Εισάδου κάθοδος ίσον Ανάστασης, ή άλλοτε με την λέξη η Αγία του Χριστού Ανάστασης ή η Ανάστασης, όπως είναι της μονής του Οσίου Λουκά η Ανάσταση του Χριστού, 11ου αιώνος. Λοιπόν, του Οσίου Λουκά η Ανάσταση, όπως βλέπουμε, μια πολύ καλή χαρακτηριστική Ανάσταση, που ο Ιησούς Χριστός ανασταίνει, με το αριστερό χέρι πιάνει τον Αδάμ, ακολουθεί η αλυσίδα του ανθρωπίνου γένους, ανασταίνει τον Αδάμ παγγενή, και ακολουθεί η Εύα και όλο το ανθρώπινο γένος. Με το δεξί κρατάει το σταυρό, που είναι ο χαροποιός σταυρός που δίνει τον θρίαμβο και τη νίκη κατά του κράτους των δαιμόνων. Βλέπουμε στη συνέχεια είναι ο Δαβίδ εδώ και στη συνέχεια δίπλα του είναι ο Σολομών και φυσικά έχουμε άλλες τέτοιες ψηφιδωτές εικόνες που παριστάνουν τα αυτά πρόσωπα και κατά τον αυτόν τρόπον. Από τη νέα μονή της Χίου, 11ου αιώνος και αυτή, νέα μονή της Χίου, ιδού λοιπόν, η Ανάστασης, η Εισάδου κάθοδος. Παρατηρήσατε τον Κύριο που ποδοπατάει τις πύλες του Άδου. Αυτό το σκοτεινό σπήλαιον εδώ παριστάνει την άβυσσον του Άδη και την άβυσσον της αμαρτίας, το κατεστημένον του θανάτου, που είναι ο Άδης, που είναι εξουσία της αμαρτίας, εξουσία του σατανά. Και ο Κύριος ποδοπατάει τις πύλες του Άδου, γιατί κατέρχεται όχι ως κοινός θνητός, αλλά κατέρχεται ως παντοδύναμος δεσπότης ή πανσθενής, με σθένος παντοδυναμία, κατέρχεται στην κοιλία του Άδου και συντρίβει τις πύλες, τις χαλκές και τις αμπάρες και τις κλειδαριές και όλα τα σύνεργα, τους μοχλούς, τους αιωνίους, τους κατόχους των πεπαιδημένων. Τι σημαίνει κατόχους πεπαιδημένων, που κατήχαν τους δεσμίους. Όλα αυτά τα συντρίβει εδώ ο Χριστός μας και τα ποδοπατάει και τα κάνει γυαλιά καρφιά, θα λέγαμε. Διαλύει τον Άδη, κατεβαίνει και με την αστραπή της θεότητος, όπως ακριβώς λέμε και στα τροπάρια, κατεκεράφνωσε τον Άδη και τον Σατανά και το κράτος του, το βασιλείο του τον Άδη, και ελευθερώνει έτσι τους ανθρώπους που τους κατήχε ο θάνατος και ο διάβολος. Ιδού λοιπόν, ανασταίνει εδώ τον Αδάμ και συνεχίζει η Ανάσταση του ανθρωπίνου γένους αλυσιδωτά από τον Αδάμ, όλη η αλυσίδα, ο Αδάμ λοιπόν με όλο το ανθρωπίνο γένος ανασταίνονται. Ψηφιδωτή λοιπόν εικόνα από την Νέα Μονή της Χίου. Τέτοια παραδείγματα είναι άξια λόγου να χρησιμοποιούν οι αγιογράφοι και τέτοια να ζητάτε όσοι κάνετε εικόνες για εκκλησίες. Προπαντός το προσκυνητάρι. Δεν μπορούμε να σπαστούμε εικόνες σαν τις δύο πρώτες που έδειξα, που δεν έχουν να μας δείξουν τίποτε από την αλήθεια, από την ουσία της Ορθοδοξίας μας. Γιατί ο Χριστός συναναστένει τον Αδάμ και την Εύα και όλο το ανθρώπινο γένος στην Εκκλησία. Δεν είναι αποκομμένος από την Εκκλησία. Είδω μια άλλη εικόνα από το Άγιον Όρος, από την Ρώσικη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, η Ανάσταση, με κάποια άλλη φυσικά τεχνοτροπία, βυζαντινή όμως, που ανασταίνεται ο Αδάμ από τον Χριστό και πάνω δύο άγγελοι που κρατούν τα σύμβολα του πάθους. Όπως θα δούμε πιο λεπτομερώς και σε άλλες εικόνες της Αναστάσεως. Αυτές είναι οι εικόνες τις οποίες πρέπει να μιμούμεθα. Μια χαρακτηριστική λοιπόν θαυμάσια Ανάσταση ψηφιδωτή από τους Αγίους Αποστόλους της Θεσσαλονίκης που μας δίδει ακριβώς τον δογματικό ιστορικό τύπο.